κουράτσικα, φαγητά και δεν θα το δοκιμάσω μόνη μου. Έχω φέρει ένα special guest. The Vegetarian in Athens. Καλησπέρα Αθήνα. Ήρθα να δοκιμάσω την ασιατική σου κουζίνα και να σου βαθμολογήσω από το 1 μέχρι το 10. Και άμα δεν είσαι καλή. Άντε, γεια. Τότε πάμε να δοκιμάσουμε. Το πρώτο κορεάτικο μάζι που επισκεφτήκαμε είναι το Ίκουρα που βρίσκεται στη Φιλελλήνιον 7 στο Σύνταγμα. Ένα πάρα πολύ όμορφο ασιατικό εστιατόριο το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας με πάρα πολλές ποικιλίες ασιατικών πιάτων. Αυτό που μου αρέσει από το Ίκουρα είναι ότι έχει διάφορα πιάτα τα οποία δεν τα βρίσκεις από τα υπόλοιπα κορεάτικα εστιατόρια, όπως είναι το τσάτσιμαν και το τόπο και με τυρί. Ένα παραγγείλω εγώ. Θέλουμε ένα γέρο κόφι. Άρε, γέλισσα. Κίμπα. Καλά το πες, καλά το πες. Και στο Ίκουρα μπορείς να παραγγείλεις σότζου με γεύσεις. Και συνήθως προτείνω σότζου με γεύση grapefruit. Ναι, ναι. Αλλά επειδή είσαι μικρότερος, με δύο χέρια πρέπει να πάρεις. Σωρά. Έτσι. Μπράβο. Έχω δείχνω στον τη Vegetarian ότι ποτέ δεν βάζεις ποτό στο δικό σου ποτήρι, αλλά πάντα σου βάζει ο άλλος. Ειδικά αν είναι μικρότερος, πρέπει να κάνει όλα αυτά με τα δύο χέρια. Τσαν! Και λέμε τσαν για να πούμε γεια μας. Δεν σου αρέσει. Ωραία, με ζέστανε. Φύγω από το βίντεο έτσι εγώ. Πόσο στα 10? 8,5 το έδινε. 8,5, ε. Φαίνεται πάρα πολύ ευχαριστάτηση. Τι έκανε στα εκπομπτώ. Ναι. Μέχρι η πράσινη ζώνη. Wow, ρε, πολύ έκανε. Και κάνοντας επακολουθεί πάντα μάθημα πώς να χρησιμοποιήσω σωστά τα ξυλάκια, γιατί όλοι με ρωτάνε όταν πήγαινε μια κορεάτικο, ήρθε επιτέλους η παραγγελία μας. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, αυτό είναι το κουκί. Είναι με ξάλιβρο, λίγο έτσι chewy, καυτερό. Καυτερό γλυκό βασικά. Καυτερό γλυκό. Ναι. Και είναι αυτό που τρώμε συνήθως μετά από το σχολείο, ξέρεις, για κολατσιό γρήγορο. Καυτερά μετά το σχολείο. Ωραία, με το στρες και αυτά. Με το στρες του σχολείου. Ναι. Το σχολείο ήταν τέλειο, εγώ πέρασα τέλεια. Δοκιμάζουμε. Δοκίμασε. Εσύ δοκιμάσαι ταυτόχρονα. Cheers. Πάρα πολύ ωραίο. Όπω. Μου θυμίζει όταν είμαι στην Κορέα. Αυτό σου έκανα μνήσει. Ωραίο είναι. Ωραίο δεν είναι. Είναι πολύ μαστιχωτό. Δεν ξέρω να φάει κάτι τέτοιο. Καλό. Ωραίο. Πολύ καλό. Δεν καίγεσαι. Παραλίγο να σε κάψει. Και δεν σκύει. Έχουν μειώσει την καυτότητα για εσάς. Για εσάς. Ναι. Στην Κορέα καίγεσαι κανονικά, δηλαδή είναι καυτερό. Εγώ αυτό, να το βάλω ένα αυτό. Καπόκι. Καπόκι. Λοιπόν, πάρε και εσένα. Λοιπόν, αυτό είναι το πιο φτηνό φαγητό που μπορείς να βρεις γενικά στην Κορέα. Το παίρνουμε σε εκδρομές συνήθως. Εκδρομές. Πικνίκ. Το πιο φθηνό είπες. Ναι, ναι. Εκεί στην Κορέα κάνεις. Καλό είναι. Ναι, 3-4 ευρώ φθηνό. 3-4 ευρώ φθηνό είναι, ρε. Είναι street food αυτό. Οκ, πάμε. Ναι. Cheers. Cheers. Έχει γαρίδα μέσα. Όχι. Έχει καβρόψει. Είναι πάρα πολύ καλό. Καλό είναι. Νομίζω με την καβρόψη δεν θα σου άρεσε αυτό. Καλά πω. Με μάτια σας. Ναι. Είναι πάρα πολύ καλό. 9,5/10. Σίγουρα. Άλλο να θα δοκιμάσω. Θα δω κιμπάπ. Και αν θες βούτα το εδώ. Εντάξει, αυτό είναι πολύ local αυτό που κάνουν έτσι. Δεν το κάνουν οι άλλοι. Μαζί με τη σόλ. Ας άδουμε να δημιουργήσει. Κάνω το και μία γύρα. Είναι πάρα πολύ καλό. Απίστευτο. Τέλεια. Και πάμε στο επόμενο κορεάτικο εστιατόριο που βρίσκεται ανάμεσα σε αυτό το τετράγωνο που βρίσκονται και άλλα ασιατικά καταστήματα δίπλα από τον Όλαν στη Βουλή 33 που λέγεται Τόζιρα. Είναι από τα κορεάτικα εστιατόρια που βρισκόντουσαν από πολύ παλιότερα και αυτό που μου αρέσει είναι ότι μπορείτε να κλείσετε ένα τραπέζι στο πάνω όροφο και να έχετε λίγο πιο πριβή κατάσταση. Και εφόσον κάνουμε μια εξάσκηση με τα ξυλάκια, προχωρήσαμε στο μενού. Έχουμε νέγμιαν που είναι κρύα νούντλς, επίσης ενδιαφέρον, και κρέας πουλγούκι. Αυτό θα πάρουμε σίγουρα. Οπότε, ξέρεις πως παραγγέλνεις εδώ. Πατάς. Όπως κάνουμε και στην Κορέα. Λοιπόν, ένα πουλγούκι και ένα νέγμιαν.
Δεν ακούγονται κανέναν. Δίπλα σου είπε και δεν τα ακούω. Πουλγούκι. Πώς το λες, φίλε. Πουλγούκι. Πουλγούκι, οκ. Και ένα νέγμιαν. Οκ. Θα να έχει ING. Και εννοείται επακολουθεί μάθημα προφοράς της κορεάτικης γλώσσας και κλασικά πάντα με ρωτάτε δίδαξέ μου έστω και μια λέξη βρισιάς. Θα σου πω το πιο παιδιαρίστικο, το χαζός. Πάπου. Πάπου. Και εφόσον άκουσα βρισιά στη δικιά μου γλώσσα, έρχεται επιτέλους η παραγγελία μας σιγά σιγά μαζί με δευτερεύοντα πιάτα παντσάν που είναι μέσα στη τιμή των φαγητών. Απλά επειδή αυτά τα νούρτς είναι πολύ... δεν κόβεται καλά με το δόντι, κάνεις... το κόβεις λίγο. Έτσι. Μπράβο. Χάια! Μπράβο. Και άλλο ένα σταυρό. Μπράβο, έτσι. Τελείωσε. Κάνει κι άλλη μία εδώ, αν είναι. Κορεάτης. Ναι, ναι. Μπράβο. Τι κάνει. Έχει παγάκια γι' αυτό. Α, τα παγάκια και εδώ τι. Δοκίμασε. Τσιμπάω. Yes. Αχ, λίγο δουλειά ακόμα θα λέω. Όπως το έπαιξα. Έγιω πάλι. Αχ, δεν γίνεται. Α, έπεσε. Α, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Άτσι, γιατί πολύ ατύχος. Μπράβο. Κατάπιε όλο, δεν μ' άρεσε τίποτα. Σοβαρά. Παγωμένα, ε. Αυτό. Αυτό είναι πουλγόκι, πιφ. Με σόγια σως. Ναι. Καίει όμως, ε. Είναι πιτόγυρο με σόγια σως. Όχι, απλά είναι πολύ λεπτοκομμένο. Το σουσάμι το τιμάται, δεν τρέπεις. Ναι, ναι, ναι. Μας αρέσει πολύ. Καλό, φίλε. Θέλω να κοιμάσαι κίμτσι. Κίμτσι. Ναι, είναι το κορεάτικο παραδοσιακό μας τουρσί. Το άλλο λίγο. Μαζί με το τέτοιο. Ναι. Το pork. Ναι. Πολύ. Ω, θέλω κίμτσι. Ωραία, πάει εδώ. Ωραίο το φτιάξανε. Καλό, 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 καλό. Μπορώ να πω πως είναι πάρα πολύ ωραίο. Για πες, βαθμολόγηση. Χοιρινό είναι για μένα επειδή είναι βασιλιάς κρέας. 9. Mm-hmm. Το κίμτσι. Ωραία. 7,5. 7,5. Το πιο χαμηλό από όλα δηλαδή. Δεν είναι αίρεση. Εντάξει, ελληνικού τουρσί έχεις φάει. Α, πίκλες. Όχι, τουρσί είναι πολλά λαχανικά. Και αυτό. Αυτό 8,5. 8,5. 8,5. 8,7 βασικά, πεις να πω 8,5. Ωπω! Να σου βάλω! Να βάλω. Πώς το φάνω το θέμα. Όντως, όντως. Ορίστε. Με το πιάτο. Κόλλησε το μισό στόμα και το μισό κατέβηκε στον σουβάλλο. Αυτό θέλει καλό κόπο. Τσιμπάμε. Λουχά. Ωραία. Δεν θα βαθμολογήσεις εσύ. Δεν μου είσαι εσύ βαθμολογήσεις. Εγώ βαθμολογώ, αλλά... εγώ σε όλα 10 βάζω. Πόσο φάνηκαν αυτό. 10. 10 στα 10. 10 είναι καλά. Πολύ καλά. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό πολύ υδροσιαστικό. Έχει, είναι ξινό γλυκό, να ξέρετε. Έχεις μισό κιλό ξύδι μέσα. Ισχύει. Δεν είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Αυτά. Προχωράμε λοιπόν στο επόμενο. Πάμε. Link, link. Και το τελευταίο εστιατόριο που επισκεφτήκαμε ήταν το Soul House που βρίσκεται στο Παλαιό Φάλιρο στη διεύθυνση Ζησιμοπούλου 40. Προσωπικά το θεωρώ στο πιο όμορφο κορεάτικο εστιατόριο της Αθήνας, διότι υπάρχουν αυτές οι μικρές λεπτομέρειες που το κάνει πάρα πάρα πολύ κορεάτικο και μου θυμίζει πραγματικά την Κορέα. Θέλω να δοκιμάσεις τσάπτσε, νούντλς. Τσάπτσε. Τσάπτσε. Και Korean barbecue. Korean barbecue. Και τι βάζουμε μάλλον το Korean barbecue. Κάδιξ. Και εφόσον κάνουμε εξάσκηση πάλι με τα ξυλάκια, κάνουμε και τη δικιά μας παραγγελία. Άρχισε να ανεβαίνει ο ενθουσιασμός όταν αρχίζαμε σιγά σιγά το Korean barbecue να ετοιμάζεται. Το ιδιαίτερο του Korean barbecue είναι ότι ψήνεις εσύ ο ίδιος, εννοείται πως το κρέας συνήθως βγαίνει μισό ετοιμασμένο και σου φέρνουν μαζί και όλα αυτά τα δευτερεύοντα πιάτα για να μπορείς να φας και κάτι που λέγεται σαμ. Και εδώ απλά θα σας αφήσω να ακούσετε τον ήχο του ψησίματος. Thank you.
κουμπί στην οποία. Και ο ιδιοκτήτης μας κέρασε ένα ποτήρι από σόζο που πραγματικά το συμπαθώ πάρα πολύ. Και εδώ πέρα τους μαθαίνω ένα δεύτερο πράγμα με το γεια μας που είναι το Βιάιο. Βιάιο! 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 Πάρα πολύ ωραίο. Δοκίμασες. Αυτό είναι από γλυκοπατάτα και το τρώμε συνήθως στις γιορτές. Να το, να για. Λίγο βγαίνει. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, παίζεις από ένα φίλο. Δώσουμε και εμένα ένα. Λίγο πιο μεγάλο. Και αυτό που κάνεις είναι το κόβεις στη μέση. Μπράβο. Και μετά παίρνεις ένα κομμάτι κρέας. Μάλιστα. Και βάζεις γενικά ό,τι θέλεις. Βάλε και το φιλτσί εδώ πέρα που το φτιάξεις. Βάλε μαμά. Ορίστε. Βάλε ό,τι σ' αρέσει πάνω από τον γύρο. Εκείνο δεν με βάλεις όμως. Και μικρή, λίγο σου. Τι είναι αυτό, τα ξέρω και αυτό. Λίγο, ελάχιστα. Λοιπόν, κοίτα. Θέλω να τρέπω τώρα. Κλείνεις από τα πλάγια πρώτα. Και μετά από τις άκρες. Και μια μπουκέτα. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Ορίστε. Αυτό. Πάμε με το πάνω. Τσακ, τσακ. Ναι ρε φίλε, λοιπόν εγώ θα πω για όλο αυτό παιδιά, όλο το experience είναι 9,7 σίγουρα. Όλο τες, νομίζω ότι είναι αγαπημένο με αυτό. Αλήθεια. Ναι, όλο αυτό το τέτοιο, γιατί είναι όλο γεύση, δεν είναι μόνο ένα. Χαπτσέ. 9. Okay. Απλά το μόνο πρόβλημα είναι ότι για τα νούντλς για να φορτάσω να πάρω 3 μερίδες. Και το κρέας κανονικά αυτό είναι για 3 άτομα που έφερα. Είναι για εμένα. Δεν είναι για 3 άτομα, είναι μόνο για εμένα. Θες να το κλείσουμε εδώ πέρα το βίντεο. Έλα εδώ, barbecue σου. Λοιπόν, τελειώσαμε τις δοκιμές και νομίζω του άρεσαν τα περισσότερα κορεατοπέτα. Σε αυτό έχει δώσει 9,7. Δηλαδή μιλάμε σχεδόν άριστα. Round up 10. 10 δεν παίρνει τίποτα. Μόνο η γιαγιά μου. Η γιαγιά μου όμως δεν ζει. Ωραίο κλείσιμο μου κάνεις όμως. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Όλο το experience είναι πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον The Vegetarian που ήρθε και που δοκίμησε όλα τα κορεάτικα φαγητά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι τόσο ανοιχτός να δοκιμάσεις όλα αυτά τα φαγητά που σου πάρει. Εννοείται. Πώς το μαζέψω περισσότερο κόσμο. Οπότε δοκιμάστε όλα τα εστιατόρια που περάσαμε. Θα αφήσω όλες τις πληροφορίες κάτω και επίσης τις πληροφορίες για το The Vegetarian. Πηγαίνετε, κάντε το subscribe, like, ό,τι θέλετε, comment. Όλα. Και θα τα ξαναπούμε σε επόμενο βιντεάκι. Φιλιά πολλά!